Στις παλιές κλασικές μεθόδους καταφεύγουν όλο ένα και περισσότερο οι Ουκρανικές δυνάμεις ύστερα από σχεδόν 2 χρόνια πολεμικής αναμέτρησης με τη Ρωσία. Έχοντας αναλώσει πλήθος από έμψυχο δυναμικό αλλά και εξοπλισμό όπως και πυρομαχικά, ο Ουκρανικός στρατός καταφεύγει στην παραδοσιακή υποκλοπή συνομιλιών από τα συστήματα επικοινωνίας του εχθρού. Η Ρωσία έχει περισσότερα στρατεύματα. Σε κάθε περίπτωση έχουν περισσότερο κόσμο να στείλουν στο μέτωπο. Εμείς δεν διαθέτουμε τόσους πολλούς και πρέπει να καταλάβουμε πού σκοπεύουν να επιτεθούν οι Ρώσοι μετά, διότι θέλουμε να στείλουμε εκεί τους επίστρατους. Ο νέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, έχει τονίσει κατ' επανάληψη τη σημασία του ηλεκτρονικού πολέμου. Υπάρχει πληροφορία για άφιξη νέων ρωσικών οχημάτων, νέων πυρομαχικών, νέων σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων και νέων φυλακισμένων στο μέτωπο. Αν έρθουν οι κρατούμενοι, ξέρουμε ότι η επίθεση θα γίνει σύντομα. Τα μέλη της ομάδας πληροφοριών στην πλειονότητά τους είναι εθελοντές. Αντιλαμβάνονται τον κρίσιμο τους ρόλο τώρα που η βοήθεια από τη Δύση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αρχικά. Οι πληροφορίες είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Έτσι, κάθε οβιδοβόλο που μας δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε πύραυλο που μας δίνουν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία, δεν θα μας βοηθήσουν αν δεν γνωρίζουμε πού θα μας επιτεθούν.